Τα δημόσια έσοδα όμως είναι πολύ πολύ χαμηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι κατά 5,5% του ΑΕΠ χαμηλότερα. Χαμηλότερες απάτες, αλλά πολύ χαμηλότερα από το λογικά έσοδα. Και θα δούμε παρακάτω γιατί είναι τόσο χαμηλά. Για τις ανάγκες του άλλο κράτος, δημόσιες δαπάνες χαμηλότερες από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μισθή των δημοσίων υπαλλήλων 11% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 11% είναι στην Ελλάδα, ακριβώς το ίδιο. Δεν υπάρχει δηλαδή ούτε εκεί αυξημένες δαπάνες για μισθωτούς. Τα κλασικά στοιχεία, τα κλασικά πεδία του κράτους πρόνοιας, υγεία, παιδεία, υγεία, εκπαίδευση και κοινωνική προστασία. Ο μέσος όρος είναι και στα τρία αυτά τα παιδιά χαμηλότερα, κατά 1-2%, είναι χαμηλότερο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε και το σύνολο των δαπανών και οι μισθοί και οι δαπάνες για κοινωνικό κράτος ή κράτος πρόνοιας είναι χαμηλότερο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε πληρώνεται πιθανά δηλαδή το ακριβό το σπάταλο κράτος. Τουλάχιστον όσον αφορά τις παροχές του προς την εργατική τάξη του μισθωτούς. Πού είναι σπάταλο, πώς είπε και πάνω από τον Ευρωπαϊκό Μέσο Όρο. Είναι όπως όλοι ξέρουμε στις στρατιωτικές δαπάνες. Έτσι. Και κυρίως οι οποίες αναγκώνται στις στρατιωτικές δαπάνες και κυρίως στους τόκους δημοσίου χρέους. Τα τελευταία 15-16 χρόνια το τόκοι δημοσίου χρέους, δηλαδή το και τα χρονολύσια, είναι κατά μέσο όρο 6,7% του ΑΕΠ. Ετήσιο. Το έλλειμμα, κατά μέσο όρο το δημόσιο έλλειμμα για την ίδια χρονολογία, την ίδια περίοδο, είναι το ίδιο, είναι 6,7-6,9% του ΑΕΠ. Δηλαδή, για τα τελευταία 16 χρόνια, το πλέον πρωτογενές έλλειμμα ή πλεόνασμα του ελληνικού προεκολογισμού είναι μηδενικό. Τα ελλείμματα είναι οι τόκοι δημοσίου χρέους για τα τελευταία 16 χρόνια. Και βέβαια 16 επί 6,5% μαζεύεται με ένα 100% παγκάλιπα, ένα 100% του ΑΕΠ. Από τα το κοπρελούσια που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία 15-16 χρόνια. Αυτό ως προς την πλευρά των δαπανών. Ως προς την πλευρά των φόρων, επειδή οι έμεσοι φόροι είναι ακριβώς, είναι λίγο παρακάτω, πάντως δεν έχει μεγάλη διαφορά με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση και αυτές πάνω κάτω στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πού διαφέρουμε και διαφέρουμε δραματικά, είναι στους φόρους του εισοδήματος και πλούτου. Όπου είναι 5-6% χαμηλότερο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί οι μισθωτοί πληρώνουν το μερίδιο που πληρώνουν οι υπόλοιποι, είναι επειδή τα πλούσια στρώματα, έτσι, αυτό που γνωρίζουμε όλοι, πληρώνουν τραγικά χαμηλούς φόρους, με αποτέλεσμα αυτό το 5% να μεταφράζονται σε επίσημα ρήματα χρόνου. Αυτή λοιπόν η δημοσιονομική δομή, η προκλητικά ταξική δημοσιονομική δομή, είναι με πρώτη ματιά κιόλας, είναι η βασική αιτία για τη συσσόρευση αυτού του τεράστιου δημοσίου χρέους, το οποίο, ξαναλέω, γι' αυτό δεν ευθύνεται η εργατική τάξη σε καμία περίπτωση, όπως θα δούμε και λίγο αμέσως παρακάτω, αλλά κρατάει όμοιρο την εργατική τάξη. Είναι το δόλιο, το ειδικό δρόμο, το οποίο έγινε η επίδραση από τρία τελευταία χρόνια που ξέρουμε που έχει καταλήξει μέχρι τώρα και που δεν δίνει να έχει τελειώμα. Αυτό βέβαια είναι ένα εσωτερικό ταξικό ζήτημα. Και το φορολογήστε τους πλούσιους ή, εν πάση περιπτώσει, την περιουσία της επιχειρήσης, τα ανώτατα εισοδηματικά στρώματα, οφείλει να είναι στην προμετωπίδα. Μιας έτσι αντικαταστικής αριστερής οργάνωσης με το οποίο οτιδήποτε. Ακόμη παραπέρα, αν υπολογίσει κανείς το γνωστό τίτλο, το καθαρό κοινωνικό μισθό, δηλαδή από το σύνολο των δαπανών του κράτους που απευθύνονται προς την εργατική τάξη, προς τους μισθωτούς, τα ωφέλη δηλαδή της εργατικής τάξης, δαπάνες για υγεία, για παιδεία που απευθύνονται σε αυτούς, για πολιτισμό, για στέγαση, τη συντάξη των μισθωτών, τα επιδόματα ανεργίας, τα επιδόματα ασθένειας, τραυματισμού, τα οικογένεια.
ενεργειακά κτλ. Και αφαιρέσει τους προσωπικούς φόρους και αφαιρέσει τους φόρους που πληρώνουν οι μισθωτοί εργαζόμενοι, η εργατική τάξη με την ευρεία έννοια, τους φόρους προσωπικού εισοδήματος συγκεκριμένα όπως καταγράφονται κάθε χρόνο, τους φόρους της φορές της κοινωνική ασφάλιση, τους έμεσους φόρους που πληρώνονται, τους φόρους για άδειες κτλ. Αυτός ο καθαρός κοινωνικός μισθωτικός είναι συστηματικά αρνητικός για τους μισθωτούς. Τι σημαίνει αυτό, πληρώνουν περισσότερο από ό,τι πρέπει να σε ωφέλει. Και όταν λέω ωφέλει, εννοούμε τα ωφέλη σε συντάξεις που παίρνουν οι απόμαχοι της εργασίας, έτσι. Και αυτός ο καθαρός κοινωνικός μισθός για τους ενεργούς εργαζόμενους είναι πολύ πιο αρνητικός, πολύ χαμηλότερος. Είναι λοιπόν συστηματικά αρνητικός, πάει για αυτό που λέγεται φορολογική εκμετάλλευση της εργατικής τάξης. Και σαν μέγεθος είναι για τα 15-16 χρόνια που λέγαμε περισσότερος, είναι γύρω στο 5% του ΑΕΠ. Δηλαδή, η δημοσιονομική δομή, η ελληνική, έχει αυτό το στοιχείο. Τα ελλείμματα ισούνται με τους τόπους που πληρώνει το ελληνικό κράτος και η μισθωτή, η εργατική τάξη, συνεισφέρει, επιδοτεί άλλο ένα 5% στο κράτος, στο κεφάλαιο κτλ. Ακριβώς για να υπάρχει αυτό το εσωσκελισμένο πρωτογενής προϋπολογισμός. Εάν δηλαδή δεν υπήρχε και αυτή η επιδότηση από την εργατική τάξη, τα ελλείμματα θα ήταν περίπου διπλάσια σαν το στρούκτουρα. Λοιπόν, το πολιτικό παρεμπόμενο της προηγούμενης ανάλυσης βέβαια είναι αυτόματα ότι μια οποιαδήποτε κυβέρνηση που εκφράζει τα σφαίρα του λαού, τα σφαίρα της εργατικής τάξης, ότι να αρνηθεί το χρέος. Όπως και να βαθιστεί αυτό το μονομερής διαγραφή ή οτιδήποτε άλλο, αλλά να αρνηθεί το χρέος. Και η εναλλακτική έτσι της άρνησης του χρέους είναι μόνο η άγρια σε εισαγωγικά προλόγηση αυτών που δεν πληρώνουν μέχρι τώρα. Και αυτό δεν είναι τίποτα το προβλήμα, είναι τεκμήριο με πολύ απλά νούμερα και είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, θα έχω μια πίεση χρόνου. Ή αν θέλετε για μια ρεφορμιστική καταγγείλα, ένα αριστερό μνημόνιο, έτσι, σε εισαγωγικά πάντα, σε πολλά εισαγωγικά, αλλά που θα μπορούσε από το 2009 να είχε προπαγανδιστεί και αν υπήρχε πολιτική βούληση που δεν υπάρχει, θα μπορούσε να είχε εφαρμοστεί, είναι με μπακάλικα, μια αύξηση του φόρου προσωπικού εισοδήματος κατά 4% στους μη μισθωτούς, 4% του ΑΕΠ στους μη μισθωτούς, 4-5%, μείωση των στρατιωτικών δαπανών κατά 1% του ΑΕΠ και τόκι του δημοσίου χρέους, είτε μη πληρωμή τους, που αυτό σώζει 6% του ΑΕΠ, ή στη χειρότερη περίπτωση πληρωμή τόκων στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πληρώνουν 3% του ΑΕΠ για τόκους του δημοσίου χρέους, η Ελλάδα πληρώνει 6,7% κατά μέσο. Αυτό αυτόματα παρήγαγε το πολιτικό κλίμα, αν μπορεί πολιτικά να είναι. Λοιπόν, είμαι πολύ έξω. Επειδή μου σκέφτηκα ότι θα είναι πολύ πιο σύντομος, θα σταματήσω κάπου εδώ. Λοιπόν, σε ένα απλό λοιπόν σχήμα που κανείς θα έβλεπε τις τρεις ορατές διαστάσεις της κρίσης, της σημερινής κρίσης, όπου έχει εκδηλωθεί σαν δομική, συστημική, δημοσιονομική και κλιματοπιστωτικού συστήματος, οι απαντήσεις, οι άμεσες απαντήσεις που γίνονται από μια τέτοια ανάλυση είναι εθνικοποίηση του κλιματοπιστωτικού συστήματος, κοινωνικοποίηση, όπως θέλουμε να το λέμε, άρνηση διαγραφή του χρέους για το δημοσιονομικό βάρος και συνολική αμφισβήτηση του συστήματος. Γιατί, ξαναλέω, όλο αυτό που ανέλησα τώρα είναι κάτι που έχει κάτσει πάνω στην υποκείμενη κρίση, την οποία την ξεχνάμε. Την υποκείμενη κρίση, την οποία τη βιώνει
η Ιαπωνέζικη, η Βρετανική, η Αμερικανική οικονομία. Αλλά, ξαναλέω, ξεχωρίζοντας τα τρία επίπεδα της κρίσης, ξεχωρίζουν και οι τρεις απαντήσεις. Σε κάθε μία από αυτές, σε κάθε μία από αυτές έρχεσαι αντιμέτωπος με το θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Περιοχής κλπ. Και είναι σαφές ότι κάθε μία από αυτές ή ακόμη πιο ελάχιστα η υιοθέτηση κάποιας επιμέρους πολιτικής από αυτές που ανέφερα προηγουμένως, βιομηχανική, αγροτική, ανεξάρτητη μεταπτωματική κτλ. Σε βάζει αυτόματα ενάντια στο υποδόμημα της Ευρωζώνης, ενάντια ακόμη όπως είναι σήμερα και στις συμμετοχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, ξαναλέω, είναι πιο εύκολο να εξηγηθεί, να παλευθεί στην ιδεολογική διαμάχη, είναι πιο εύκολο να παλευθούν όλα αυτά από το θέμα του ευρώ. Ιδίως από το θέμα του ευρώ και της Ευρωζώνης. Το θέμα του ευρώ και της Ευρωζώνης το βάζεις, έτσι και προκύπτει αναπόφευκτα, αλλά είναι η ρήξη με το κεφάλαιο σε όλα αυτά τα επίπεδα που ανέφερα προηγουμένως που είναι το πρωταρχικό. Η ρήξη με το κεφάλαιο σου εξασφαλίζει ότι θα υπάρξει και ρήξη με την Ευρωζώνη και με το υποδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως όπως είναι σήμερα. Και προσωπική μου άποψη είναι ότι πολιτικά είναι πιο βοήθεια. Και σε ξεκαθαρίζει επίσης κανένα και από τις δυνάμεις εκείνες του αστικού, οι οποίες πιθανά, όπως είπε και ο Λεωνίδας προηγουμένως, πιθανά θα ξεπροβάλλουν κάποια στιγμή και θα διαλέξουν αυτόν τον δρόμο, όπως τον έχουν διαλέξει αρκετές εθνικές αστικές τάξεις, οι οποίες βρίσκονται εκτός της Ευρωζώνης. Λοιπόν, να τελειώσω για να μην, επειδή στον τίτλο έχω και κάτι για τη φτώχεια, για την απόλυτη φτώχεια, και επειδή νομίζω ότι είναι και το πιο άμεσο, κάνουν μια δουλειά που προσπαθούν να υπολογίσουν την απόλυτη φτώχεια και τα νούμερα που ακούγονται στην περιφτώχεια είναι σχετική φτώχεια που έχει να κάνει με την ανισότητα του εισοδήματος και που λένε αυτό το 20% που αναφέρεται σαν ποσοστό φτώχειας είναι στην ουσία η πράξη των βαθμών ανισότητας της κατανομής του εισοδήματος. Έτσι. Δεν έχουν να κάνουν με το αν κάποιος μπορεί να τα βγάλει μέρα ή όχι. Για παράδειγμα, αν αύριο τριπλασιαζόντουσαν όλα τα εισοδήματα στη χώρα, το ποσοστό σχετικής φτώχειας όπως ανακοινώνεται πάμε με 20%. Αν μειωνόντουσαν στο 1/3, πάλι 20% θα είναι. Έχει να κάνει με το πόσο απέχουν τα ψηλά, τα μεσαία εισοδήματα και τα χαμηλά μεταξύ τους. Ο κανονικός ρυθμός της φτώχειας, ο κανονικός θα σου πω από τη φτώχεια, η οποία μετριέται συστηματικά μόνο στην ΣΥΠΑ, έχει να κάνει με τη σύγκριση του τι χρειάζεται κάποιος, μια μονομελής, τετραμελής οικογένεια, τι χρειάζεται κάποιος σε όρους στέγασης, διατροφής, ένδυσης υπόθεσης, μεταφορών, 11 διαφορετικές κατηγορίες αναγκών. Λοιπόν, και οι οποίες μπορούν να προσεγγιστούν αναλυτικά και να υπολογιστούν όσο γίνεται πιο επιστημονικά. Και επειδή ακριβώς έχουμε ξεκινήσει αυτή την έρευνα πριν την περίοδο της κρίσης και όπως και να το προσεγγίσει κανείς το πρόβλημα βλέπει ότι μια τετραμελής οικογένεια χρειάζεται σίγουρα, ας πούμε, ιδίως οι μισές οικογένειες των καθένα της Αττικής, οι οποίες είναι είτε με ενίκιο είτε με στεγαστικό, πλέον αυτό πρέπει να είναι αυτό. Λοιπόν, αυτό λοιπόν δεν βγαίνει με καμία περίπτωση κάτω από 1.800 ευρώ για την παραγωγή οικογένεια το μήνα. Και επειδή αυτό το 20% του πληθυσμού της σχετικής φτώχειας βγαίνει με γύρω στα 15.000 ευρώ το χρόνο για την ανάλυση της ΕΣΥΡΕ, αυτό σημαίνει ότι στη βάση των απόλυτων αναγκών, δηλαδή τι πραγματικά χρειάζεται κανείς για να αναπαραχθεί στη σημερινή ελληνική κοινωνία, το ποσοστό φτώχειας είναι πολύ πολύ ψηλότερο από το 20%. Και όσο προχωράει η κρίση και πέρα από την ανισότητα μειώνονται τα εισοδήματα δραστικά, ενώ ταυτόχρονα δεν μειώνονται οι τιμές, αντίθετα αυξάνονται έστω και μέτρια οι τιμές